Κυρίες και κύριοι, καλεσμένος σήμερα στο Winner, ένας εκπρόσωπος μιας ιστορικής ομάδας της περιοχής μας, πρόεδρος της ΓΕΗ Ηρακλείου, ο Ανδρέας Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι βέβαια και ένας διακεκριμένος επιστήμων, διευθυντής της Νευροχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ο κύριος Ανδρέας Γιαννόπουλος, πρόεδρε, καλώς ήρθες. Γιατρέ, καλώς ήρθες. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Βλέπετε, καλησπέρα, Γιώργο. Βλέπετε το μισό δελτίο, οι μισές μας ειδήσεις για τον κοροναϊό, γιατί και δυστυχώς, θα το έλεγα, και ο αθλητισμός έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία του κορονοϊού. Και θα ήθελα και το σχόλιο σας, έτσι το ιατρικό, πριν μπούμε στην αθλητική μας κουβέντα. Κοιτάξτε, να μας δώσετε κάποιες συστάσεις, κάποιες συμβουλές. Καταρχήν, είστε έτοιμοι στο παγνί για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να έχουμε? Κοιτάξτε, αν και δεν είναι της ειδικότητάς μου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχει οριστεί ως νοσοκομείο αναφοράς μαζί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Ιολογικό Εργαστήριο. Εξετάζονται καθημερινά τα δείγματα των πιθανών προσβεβλημένων ασθενών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε στην περιφέρεια Κρήτης επίσημα κανένα κρούσμα του κοροναϊού. Το Πανεπιστημιακό έχει προετοιμαστεί, έχει τους γνωστούς θαλάμους υποπίεσης, έχει τους ειδικούς γιατρούς, τους λοιμοξιολόγους, οι οποίοι επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο αυτές τις μέρες, προσπαθώντας να ελέγξουν αυτήν την κατάσταση, τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε. Γιατί αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι, μιλάμε για πρόληψη. Mm-hmm. Καταρχήν, οι καθημερινές μας συνήθειες. Καλό πλύσιμο των χεριών. Λένε ότι αυτός ο ιός ζει στα απόμολα, στις μεταλλικές επιφάνειες, στις επιφάνειες που αγγίζουμε για κάποιο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Μια καλή σκολαστική καθαριότητα στα χέρια μας. Και το δεύτερο, να αποφεύγουμε αυτές τις ασυναίσθητες κινήσεις που κάνουμε όλοι, που πιάνουμε τη μύτη μας, τρίβουμε το μάτι μας, ναι, βάζουμε το δάχτυλο στο στόμα μας. Αν καταφέρουμε να απομακρυνθούμε από αυτές τις συνήθειες, είναι μια πολύ καλή αρχή για να ξεκινήσουμε και να αποφύγουμε μια μόλυνση από τον κοροναϊό. Βλέπετε, δεύτερον, ναι, συγχρονισμός. Πολύ μαζί, σε κλειστές περιοχές, σε κλειστά δωμάτια, ειδικά άμα κάποιος βήχει, αν κάποιος έχει προσβληθεί, καλό είναι να αποφεύγουμε και αυτές τις καταστάσεις. Από εκεί και πέρα, εντάξει, η οικογένεια των κοροναϊών είναι γνωστή στους γιατρούς χρόνια. Αυτός mm-hmm. ίσως έχει, ας το πούμε, μεταλλαχθεί λίγο αυτό το στέλεχος, γι' αυτό έχει προκαλέσει όλα αυτά που έχει προκαλέσει. Συνήθως, ο περισσότερος κόσμος που θα νοσήσει, αν νοσήσει από αυτόν, θα παρουσιάσει μια ήπια συμπτώματα γρήπης, μια αδιαθεσία, βήχα, ξηρό περισσότερο, δεν θα έχει σαν την γρήπη την κοινή να τρέχει η μύτη του, σαν το συνάχι. Εντάξει, από εκεί και πέρα διάφορες ευπαθείς ομάδες, μεγάλης ηλικίας ασθενείς, ανοσοκατασταλμένοι, μπορεί να παρουσιάσουν πιο έντονα συμπτώματα δύσπνοιας και καλό είναι εκεί πλέον να επισκεφθούν ιατρικές μονάδες για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Μέσα σε όλα αυτά τα μέτρα, βλέπετε, μέσα σε όλα αυτά που υπάρχουν για τον ιό, βλέπετε έχουν υπαρθεί διάφορα μέτρα και από την κυβέρνηση, τόσο στους αθλητικούς χώρους, τόσο και στους καθημερινούς. Τώρα πριν, όπως ερχόμουν στο στούντιο, έμαθα ότι ανακοινώθηκε ότι κλείνουν τα σχολεία. Ναι, ναι. Οι αθλητικές συναντήσεις, όπως είπατε και πριν, για το ποδόσφαιρο θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα πλέον, σε όλα τα αθλήματα άνευ φιλάθλων και κλεισμένων των θυρών. Για πρώτη φορά, όχι για τιμωρία ομάδας, αλλά για να αποφευχθεί αυτό που είπαμε πριν, να βρεθούν πολλοί άνθρωποι μαζί σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο. Μέχρι εδώ. Και βλέπουμε. Βλέπουμε τι να κάνουμε, βλέπουμε τι έχει γίνει στη γειτονική Ιταλία, βλέπουμε όμως και τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Είμαστε στην Ευρώπη, μην ξεχνάμε. Mm-hmm. Βλέπουμε και τις άλλες χώρες της Ευρώπης που έχουν και εκεί κρούσματα, αλλά δεν έχει γίνει αυτό που έχει γίνει στην Ιταλία. Ίσως στην Ιταλία υπήρχε πρόβλημα στον αρχικό περιορισμό του ιού, ίσως δεν δόθηκε στην αρχή η σημασία που έπρεπε. Εμείς ακολουθούμε την Ιταλία από ό,τι φαίνεται, είμαστε γύρω στις 2 εβδομάδες πίσω χρονολογικά, οπότε αν
αν ως έθνος, ως κράτος καταφέρουμε να κρατήσουμε όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε προειδοποιηθεί από το τι έγινε εκεί και εμείς θα το προλάβουμε. Μακάρι. Μακάρι, μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Αθλητικά πώς το αντιμετωπίζετε το όλο θέμα, γιατί είστε και γιατρός και φαντάζομαι οι γονείς θα σας παίρνουν τηλέφωνο, τι γίνεται με τις προπονήσεις, τι γίνεται με τα παιχνίδια. Η ΓΕΗ έχει ένα σωρό αθλητές τόσα αθλήματα, με σημαία το βόλεϊ βέβαια, το στίβο επίσης και την ξυφασκία. Φιλοξενείτε, πόσους αθλητές έχει η ΓΕΗ τώρα συνολικά? Το δυναμικό σας πόσο είναι? Αν θελήσω να το μετρήσω, εντάξει δεν μπορώ να είμαι ακριβής, αλλά θα έχουμε τουλάχιστον, αν βάλουμε και τα τρία αθλήματα, θα έχουμε τουλάχιστον 400 αθλητές σε όλες τις ηλικίες. Χτυπάει το τηλέφωνο φαντάζομαι συνέχεια, τι γίνεται? Κοιτάξτε, ερχόμενος πάλι εδώ στην είσοδο του κτηρίου, με πήραν τηλέφωνο προπονητές μου από τις ακαδημίες, από τα τμήματα εκμάθησης. Τι κάνουμε, τα σχολεία κλείσανε, εμείς τι κάνουμε? Εντάξει, όπως ακολουθούμε και εμείς τις οδηγίες, είπαμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Η οδηγία είναι να πλένουν καλά τα χέρια, τα παιδιά τα χέρια τους. Οι γονείς έρχονται στην όποια εγκατάσταση, αφήνουν τα παιδιά. Μπορούν να πάνε, δεν χρειάζεται να είναι μέσα και αυτοί, μπορούν να πάνε παραδίπλα. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει ο υπεύθυνος προπονητής πάντα εκεί, δεν είναι ποτέ μόνα τους. Μπορεί να πάνε στην γειτονική, να πάνε κάπου δίπλα, να κάτσουν, να πάνε ξέρω, και να επιστρέψουν την ώρα που τελειώνει η προπόνηση, να πάρουν τα παιδιά τους να φύγουν. Ναι. Αν θέλετε, ας πάρουμε και ένα μαντιλάκι από αυτά που κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά, να καθαρίσουν τα χεράκια τους, τα παιδάκια, φεύγοντας από το γήπεδο και την προπόνησή τους. Δεν νομίζω ότι πρέπει να τα εγκαταλείψουμε όλα. Γίνεστε δέκτης και εσείς, μας λέτε τώρα, γίνεστε δέκτης της αγωνίας των γονέων. Έχουν τα παιδιά τους. Μα λογικό είναι. Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, έχουν αναβληθεί σχολικές εκδρομές, έχουν αναβληθεί τα Εράσμους, κλείνουν τα σχολεία. Λογικό είναι ότι λέει και ο κόσμος τι άλλο να κάνω, πώς μπορώ να προφυλαχτώ, πώς μπορώ να σταματήσω αυτό το πράγμα. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται να πανικοβληθούμε, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, σχολαστικοί αν θέλετε, στην ατομική καθαριότητα και στις ασυναίσθητες αυτές κινήσεις που είπα πριν, και νομίζω ότι καλά θα πάνε όλα, ελπίζω, και νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Δεν σας φωνάξαμε για να μιλήσουμε για τον κορονοϊό, αλλά είναι το θέμα το οποίο δεν μπορείς να τα αποφύγεις, και ειδικά όταν έχουμε και έναν διακεκριμένο γιατρό απέναντί μας. Θα μιλήσουμε για τη ΓΕΗ, θα μιλήσουμε για την ιστορική αυτή ομάδα, 400 παιδιά, αυτό που μας είπατε από μόνο του έχει τη σημασία του. Δύο ομάδες στην Α2 κατηγορία, μία ανδρών και μία γυναικών, και μάλιστα με καλή πορεία από ό,τι βλέπω, ειδικά τα κορίτσια πηγαίνουν φανταστικά. Ο Στίβος, μια παραδοσιακή δύναμη, και το νέο κομμάτι της ξυφασκίας. Δεν ξέρω αν είναι και νέο, δεν είναι ακριβώς νέο. Ίσως να είναι το νεότερο, θα έλεγα. Υπάρχει μια γκάμα έτσι, αθλητισμού πολύ μεγάλη στο σωματείο σας. Ναι, είναι καλά, το σωματείο είναι ένα σωματείο το οποίο έχει ξεκινήσει 50 χρόνια πίσω κοντά. Το 68, αν θέλουμε να το πάρουμε, αρχικά, με ένα άλλο όνομα, τότε ονομαζόταν Κάστρο. Κάπου στο δρόμο μετά από 8 χρόνια χρειάστηκε να γίνει μια αλλαγή ονόματος και ονομάστηκε Γυμναστική Ένωση Ηρακλείου, εξού και ΓΕΗ. Αλλά από το 76-77 υπάρχει η δύναμη αυτή στον αθλητισμό της Κρήτης. Είμαστε ένα σωματείο το οποίο τόσα χρόνια καλλιεργεί το βόλεϊ, το στίβο, που ήταν από τα πρωταρχικά του αθλήματα. Υπήρχε και μπάσκετ. Το μπάσκετ είχε γράψει και ιστορία. Το οποίο στη δεκαετία του 90 με τον Δασκαλάκη. Το μεγάλο του Δασκαλάκη. Μεσουρανούσαν οι ομάδες, πηγαίναν Α1, Α2, είχαν ανέβει και οι γυναίκες. Και σε τμήματα υποδομής, εφηβικά. Και σε τμήματα υποδομής έχει, αν θυμάμαι καλά και το έχω διαβάσει τελευταία, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη διάκριση που έχει κάνει σε τμήματα υποδομής. Ήταν η έφηβη της ΓΕΗ πριν το 92, δεν θυμάμαι πότε ήταν ακριβώς. Το οποίο δεν υπάρχει όμως. Δυστυχώς, όταν εγώ ανέλαβα διοικητικά της ΓΕΗ, γιατί για να πω στη ΓΕΗ, εγώ έχω έρθει από το 87 που, ως αθλητής της ΓΕΗ στο βόλεϊ. Τότε φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, μπήκα και στο βόλεϊ και θυμάμαι τους συναθλητές μου του μπάσκετ που ζούσαν όλα αυτά τα μεγαλεία που προαναφέραμε. Κάποια στιγμή, λόγω μετεκπαιδεύσεων, λόγω ειδικότητας, λόγω όλα αυτά που κάνουμε εμείς οι γιατροί, έφυγα εγώ από την Κρήτη, ξαναγύρισα το 2007
Και δεν το βρήκα το τμήμα του μπάσκετ. Δυστυχώς είχε κλείσει εκεί γύρω στο 4-5. Δεν μπορώ να... Κάνατε προσπάθεια να το επαναφέρετε εσείς σαν πρόεδρος? Ως πρόεδρος έχω κάνει επαφές με παλαιούς μπασκετικούς, με νυν μπασκετικούς. Πριν 3 χρόνια υπήρχε και μια, είχαμε κάνει και μια μεγάλη συγκέντρωση των παλαιών αθλητών στο bowling. Τότε και μάλιστα είχα βγει και είχα δηλώσει δημόσια ότι παιδιά όποιος θέλει ας έρθει. Εδώ είμαστε, εδώ είναι η ΓΕΗ, δεν έφυγε, δεν πέθανε το εδώ, να έρθει να το ξαναστήσουμε σιγά σιγά όμως και με βάσεις. Και όταν λέω σιγά σιγά και με βάσεις εννοώ ότι ένα τμήμα, ένα αθλητικό τμήμα δεν στείνεται από πάνω, στείνεται από κάτω. Υποδομές. Αρχίζεις από τα μικρά παιδιά. Μα αυτή είναι και η φιλοσοφία του σωματείου σας. Αυτή είναι και η φιλοσοφία ακριβώς. Μαζεύεις παιδιά, θα μαζέψεις παιδιά 10, 20, 30. Θα αρχίσει να τα δουλέψει και αυτά τα 10, 20, 30 παιδιά θα σου φέρουν άλλα τόσα. Από αυτά τα 10, 20, 30 παιδιά θα ξεχωρίσουν κάποια και θα αρχίσει σιγά 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 να χτίζει και να ανεβαίνει. Δεν έγινε κάτι. Μέχρι τώρα, ενώ ξαναλέω, είχαν υπάρξει επαφές με 3-4 ανθρώπους. Μέχρι τώρα δεν έχει υλοποιηθεί αυτό. Γιατί δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Ίσως είναι οι δυσκολίες των καιρών. Είναι οι κακές συγκυρίες τώρα, δεν υπάρχουν οικονομικοί πόροι, δεν είναι όπως παλιά που ήταν τα πράγματα πιο εύκολα. Θα ήταν καλό νομίζω και αν κάποιοι μας ακούνε παλιοί μπασκετικοί της ΓΕΗ να γίνει μια πρωτοβουλία πάνω σε αυτό που λέει εδώ ο Πρόεδρος, δηλαδή πάνω στη βάση, ανάπτυξη, υποδομή και φαντάζομαι ότι δεν είστε υπέρ του να... Βρεθούν κάποιοι παίκτες και να φτιάξεις μια ομάδα απλά για να παίξει. Θέλετε την υποδομή και εγώ είμαι σύμφωνος βέβαια σε αυτό. Το οποίο τι να το κάνω να βρεθούν 10 παίκτες. Να βρεθούν. Ωραία, βρεθήκανε φέτος. Του χρόνου θα βρεθούν πάλι. Μήπως φύγει ο ένας, δουλειές έχουν, οι άνθρωποι θα δουλεύουν, θα είναι, δεν ξέρω που θα είναι. Μπορεί να είναι φοιτητές, να φύγουν, τι θα είναι. Πρέπει να έχεις να τους αντικαταστήσεις κάπως. Πώς θα γίνει. Είμαι υπέρ της βάσης αυτό που λέτε. Από κάπου πρέπει να το πατήσεις όλο αυτό. Δεν μπορείς να φτιάξεις. Μια λεπτή κολόνα που να έχει μια φοβερή κορυφή και να μην έχει βάση. Πρέπει να το κάνεις λίγο τριγωνικό το πράγμα, λίγο πυραμιδικό. Να έχεις μια πλατιά βάση και να ανεβαίνεις, να έχεις αυτούς που ξεχωρίζουν στις πιο μεγάλες κατηγορίες. Ο πρόεδρος της ΓΕΗ, Ανδρέας Γιαννόπουλος, σήμερα μαζί μας στο Winner της τηλεόρασης Κρέτα. Άνδρες Α2, γυναίκες Α2 βόλεϊ. Υπέροχη παρουσία, πρόεδρε, και οι δύο ομάδες. Είστε ευχαριστημένος. Είστε και άνθρωπος του βόλεϊ εσείς και συγχαρητήρια για την εκλογή σας και στην ΕΣΠΕΚ, επανεκλογή μάλλον, στην τοπική ένωση. Ευχαριστημένος. Κοιτάξτε, καταρχήν οι γυναίκες πάνε πολύ καλύτερα από τους άντρες. Ναι. Και έχουν και τρομερό ενθουσιασμό τα κορίτσια, βγάζουν και φωτογραφίες. Αυτό είναι το είναι μια τους παρέα, κρατάει, είναι μια πολύ καλή παρέα και έχουν πολύ ενθουσιασμό. Είναι και τα περισσότερα, πια περισσότερα, δύο γυναίκες έχουμε ουσιαστικά, τρεις. Όλες οι άλλες είναι μικρά νεάνιδες, κορίτσια, είναι μικρά τρίτη λυκείου, δευτέρα λυκείου, πρώτη λυκείου, τρίτη επιτυχία. Γυμνασίου παίζουν μέσα στην Α2. Προημερών γυρνάγαμε από μια αποστολή στην Αθήνα. Είχαμε νικήσει τον Ηρακλή Κηφισιάς 1-3 μέσα στην Κηφισιά. Και γυρνάγαμε και καθόμασταν και βγάζαμε το μέσο όρο ηλικίας της αποστολής. Και διαπιστώσαμε ότι ήταν ανήλικη η αποστολή και θα μας βάζαν φυλακή, λέγαμε μεταξύ μας, έτσι στο αστείο. Πολύ σημαντικό. Ναι, ήταν. Μπήκε κορίτσι Δευτέρας Γυμνασίου και έπαιξε στην Α2. Μπράβο. Εθνική κατηγορία. Βασικές δύο κορίτσια τρίτης γυμνασίου, βασικές δύο κορίτσια της πρώτης λυκείου. Είχαμε και δύο γυναίκες να συμπληρώσουμε το. Χρειάζεται και μια εμπειρία. Την ομάδα, ναι, εντάξει, σίγουρα. Γυναικείο είναι. Είχαμε και δύο γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ καλές αθλήτριες, σημειωθεί. Τι να πω. Τα κορίτσια σας έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι άνδρες και αυτοί καλά πάνε. Οι άνδρες πάνε καλά. Σίγουρα είναι μια πολύ πιο δύσκολη κατηγορία η Α2 ανδρών. Τη ζήσαμε με τον Όφη πέρσι. Είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο ανταγωνιστική. Να το πω και λίγο διαφορετικά. Το όνομα είναι κοινό. Η κατηγορία είναι λίγο διαφορετική. Τι εννοώ. Στις γυναίκες οι κατηγορίες είναι η Volley League, η Pre-League και η Α2. Ναι. Κατά κάποιο τρόπο η Α2, παρότι το όνομά της, είναι η τρίτη κατηγορία. Στους άντρες είναι η Volley League. Δεν υπάρχει Pre-League, είναι η Α2. Θέλανε να κάνουν Pre-League. Θέλουνε ακόμα και φέτος πάλι, αν δείτε την προκήρυξη, μιλάει για δημιουργία Pre-League. Καλά. Αλλά είναι Α1 λοιπόν η Volley League και Α2. Άρα είναι ουσιαστικά η δεύτερη μεγαλύτερη τάξη κατηγορία. Έχουμε δει
ομάδες. Και εκεί έχουμε πάει με την ίδια συνταγή. Έχουμε μερικούς έμπειρους αθλητές, αλλά έχουμε και πολλά νέα παιδιά δικά μας τα οποία στηρίζουν την όλη προσπάθεια. Λίγες μεταγραφές, Μεταγραφές και τοπικές μεταγραφές. Δηλαδή, ναι, πήραμε αθλητές που ήταν στον Όφη ή στην Άθληση και ήρθαν σε εμάς. Ναι, ναι. Παιδιά δικά μας αρκετά. Όχι εκτός Κρήτης δηλαδή. Όχι εκτός Κρήτης, εκτός αν είναι φοιτητές. Ναι, ναι. Δηλαδή, παιδιά, έχουν έρθει δύο φοιτητές, οι οποίοι θα τους πεις, όχι, πήγαινε αλλού, ναι, δεν πας. Ήρθαν τα παιδιά, είναι πολύ καλοί αθλητές και αυτοί και μας βοηθάνε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να πω ότι πηγαίνει τόσο καλά όσο οι γυναίκες. Είμαστε 8η στη βαθμολογική, ναι, θέση, αλλά νομίζω ότι θα σωθεί η ομάδα έτσι όπως έχουν μάλιστα οι καταστάσεις αυτή τη στιγμή, διότι φαίνεται ότι έχουμε ξεπεράσει τη ζώνη του υποβιβασμού που, ναι, λένε. Θα είναι επιτυχία, αν σωθείτε. Επιτυχία με θα τόσο είναι. Με τόσο χαμηλούς τόνους, δηλαδή. Επιτυχία, εντάξει, δεν βγήκαμε να. Εμείς βγήκαμε, θέλουμε να δείξουμε ότι και εδώ στην Κρήτη παίζουμε βόλεϊ, ναι, σε ψηλό, ναι, επίπεδο και μπορούμε να κρατηθούμε στα μεγαλύτερα σαλόνια της Ελλάδος. Και μάλιστα με τα δικά μας παιδιά. Εντάξει, τα κορίτσια έχουν. Ας το πάμε πάλι από την αρχή. Οι γυναίκες είναι ψηλά, είναι στην τρίτη θέση. Οι γυναίκες είναι στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή. Είμαστε και με έναν αγώνα λιγότερο. Ποιος είναι ο στόχος εκεί? Ο στόχος είναι ο ίδιος. Ο στόχος είναι να μείνουμε στην κατηγορία αρχικά. Μάλλον έχει επετευθεί πλέον. Ναι, ναι. Τέσσερις αγωνιστικές πριν το τέλος είμαστε 15 βαθμούς μπροστά από τη ζώνη του υποβιβασμού, την οποιαδήποτε. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μας φτάσει κάποια ομάδα από αυτές που είναι από κάτω. Πρώτον, δεύτερον, εντάξει, να παίξουμε καλό βόλεϊ, το οποίο το έχουμε κάνει και αυτό. Και ο τρίτος στόχος, ο οποίος υλοποιείται σιγά σιγά, είναι μέσα από αυτή την ομάδα να αρχίσουν να παίρνουν παραστάσεις καταρχήν και χρόνο συμμετοχής πιο μικρά κορίτσια. Για να έχουμε και συνέχεια. Γιατί κάθε χρόνο φτάνει η καταραμένη τρίτη λυκείου. Ναι, ναι. Τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια της ηλικίας αυτής εξαφανίζονται από τα γήπεδα ένα-ένα. Κάποια κρατάνε λίγο παραπάνω, μένουν μέχρι, ξέρω εγώ, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο. Τα περισσότερα εκεί στο Δεκέμβριο μας λένε συγγνώμη, έχω πανελλαδικές, ναι, δεν μπορώ. Λόγω εξετάσεων. Εντάξει, σεβαστό είναι αυτό. Μπορεί, ναι, να, ναι, τους, τι να τους πεις, τους δίνεις. Λες, συγγνώμη, παιδιά. Μιλάμε για ερασιτεχνικό αθλητισμό. Καθαρά ερασιτεχνικό αθλητισμό. Δεν έχουμε αμοιβόμενους αθλητές, ναι, και αθλήτριες. Ναι. Άρα λοιπόν, φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο και λες τι θα γίνει τώρα. Ήδη πολλοί αθλητές μας και αθλήτριές μας έχουν φύγει. Έχουν πάει κάπου αλλού. Ναι, ναι. Παίζουν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Καλό είναι αυτό. Είναι πολύ καλό και για αυτούς και για μας. Τώρα, μόνο να σκεφτώ τώρα αυτή τη στιγμή, ξέρω έναν αθλητή ο οποίος είναι στην Ελπίδα Αμπελοκήπων, παίζει στη Volley League. Είναι στον Ηρακλή Πετοσφαίριση, παίζουν στο ίδιο. Αθλήτριες που παίζει στη Θέτιδα Βούλας, ναι, δεξιά-αριστερά. Που θα θέλαμε πάρα πολύ αυτά τα παιδιά να έχουν μείνει εδώ να μας ενισχύσουν. Αλλά καλό είναι και για αυτά να ανοίξουν τα φτερά τους, να πάνε πιο ψηλά. Και δυστυχώς ή ευτυχώς κάθε χρόνο φιλορροούμε, ματώνουμε, φεύγουν παιδιά μας. Έτσι θα γίνει και φέτος. Θα χάσουμε αθλητές και αθλήτριες. Και πρέπει υποχρεωτικά να δουλέψουμε, να βγει ο επόμενος, η επόμενη, η μεθεπόμενη. Παραγωγική διαδικασία. Και θα θυμόμαστε βέβαια και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ όλα αυτά τα παιδιά που έχουν περάσει από εμάς. Θα θυμόμαστε πλέον το μικρό τους όνομα όλα αυτά. Και ελπίζω να μας θυμούνται και αυτά. Αυτό είναι το κέρδος. Ναι, και θα δουλέψουμε μέσα από την κατάσταση που έχουμε να υπάρξει συνέχεια. Ήδη στο πρωτάθλημα νεανίδων, που πανελλήνιο πρωτάθλημα που έληξε πριν από μερικές ημέρες, ναι, ναι, η ομάδα πήγε με τις κορασίδες και παγκορασίδες, δεν πήγε με τις νεάνιδες. Οι νεάνιδες, ναι, δεν πήγανε πάνω. Ήδη στα επόμενα παιχνίδια θα βάλουμε περισσότερες κορασίδες και παγκορασίδες στην ομάδα να παίξουν. Και ελπίζω αντίστοιχα και στο αντρικό πάλι θα φέρουμε παιδιά τα οποία πιο μικρά να πλαισιώσουν το αντρικό για να έχουμε τη συνέχεια που πρέπει να έχουμε. Είναι ξεκάθαρη η φιλοσοφία σας. Βλέπω ότι υπάρχει και μια έτσι ανάπτυξη του βόλεϊ και γενικά και η πόλη έχει αφυπνιστεί λίγο με την παρουσία και του Όφη στη Volley League, που είναι βέβαια και πρέπει να αποτελέσει ένα κίνητρο. Είναι ένα υπέροχο άθλημα το βόλεϊ και νομίζω ότι χρειάζεται στήριξη και στις μικρότερες κατηγορίες αλλά και στη Volley League ακόμη, που το λέει και ο πρόεδρος, ο φίλος σας, ο Γιάννης ο Δανδάλης, που είστε και μαζί στην Ένωση, στην ΕΣΠΕΚ, ότι θέλει περισσότερη συμπαράσταση.
Κοιτάξτε, εσείς βέβαια δείτε, δεν βάζετε το, δεν κρεμάτε το καλάθι πάνω από εκεί που φτάνετε. Γιατί είναι μια δύσκολη κατάσταση, μια κατηγορία επαγγελματική. Δεν νομίζω ότι μας παίρνει να το κάνουμε ακόμα αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε ούτε τα κότσια, ούτε τη δυνατότητα, ούτε έχουμε την εμπειρία, να το πω και έτσι. Δεν έχουμε την εμπειρία για Volley League. Την εμπειρία για Α2 την έχουμε. Και φαίνεται, ας πούμε. Τη Volley League όχι, δεν την έχουμε. Ο κύριος Δανδάλης είχε ένα όνειρο, είχε μια τρέλα, είναι παθιασμένος με τον Όφη, μπράβο του. Έχει στηρίξει αυτή την προσπάθεια που έχει κάνει ο Όφη με ελάχιστους συνεργάτες, τα περισσότερα τα έχει κάνει μόνος του. Και με έχει κόστος προσωπικό. Με κόστος... μεγάλο. Ναι, αυτά σας τα πει ο ίδιος, δεν θέλω τώρα να μιλήσω για το κόστος του, αλλά προφανώς ο άνθρωπος έχει πάρει μια συνειδητή απόφαση. Η πόλη του Ηρακλείου και γενικότερα ο νομός, να το επεκτείνω λίγο, έχει πολύ, παίζει αρκετό βόλεϊ πλέον, έχει μεγάλη ανάπτυξη. Για να μην βλογάμε μόνο τα γένια μας και να μιλήσω και λίγο ως ένωση, έχουμε τρεις ομάδες στην Α2 στο Ηράκλειο. Είναι η Μεσαρά. Τα κορίτσια. Στη γυναικών, παραδοσιακή δύναμη στις εθνικές κατηγορίες. Είναι η Άθλεση. Είμαστε εμείς. Στους άντρες είμαστε μόνο εμείς από όλη την Κρήτη, στην Α2. Είναι ο Όφης στην Α1. Όλες αυτές οι ομάδες είναι του Ηρακλείου, έτσι, είναι του νομού Ηρακλείου. Εντάξει, τώρα για να πω και το παράπονο, μέχρι τώρα και εδώ που είμαι άκουσα τις ειδήσεις, τις ημέρες, τις αθλητικές. Προχθές άκουγα και το δικό σας κανάλι και το άλλο μεγάλο κανάλι του Ηρακλείου και άκουγα τις αθλητικές ειδήσεις το βράδυ. Άκουσα για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, τον Όφη, τον Πλατανιά, τον Εργοτέλη. Άκουσα για τις ομάδες στη Γάμα Εθνική, για το Γιούχτα, τον Μπόα, μεγάλες ομάδες, τον Ηρόδοτο βεβαίως και να μην ξεχάσω κανέναν, τον Πόρο, το Ρεθυμνιακό, Ενημερωμένος είστε. Εντάξει, τα ακούω στη τηλεόραση, δεν είναι ενημερωμένος. Τις ομάδες της Α1 του Ηρακλείου, τη Δαμάστα που πρωταγωνιστεί, τον Αλμυρό, όλα αυτά, ξέρω εγώ. Έχω μάθει τις ομάδες της Γάμα Εθνικής, της Γάμα Τοπικού, το Άλογο Μαλεβιζίου, την Ελπίδα. Αλλά δεν ακούτε για βόλεϊ. Και δεν άκουσα πουθενά, μία είδηση που να λέει η ΓΕΗ κέρδισε, ξέρω εγώ, ποιον έπαιξε. Για να μας τα πείτε όλα. Η Άθλεση κέρδισε με ποιον έπαιξε. Η Μεσαρά είχε κερδίσει το Μεσσηνιακό σε ένα ντέρμπι ζωής ή θανάτου. Άνθρωπος δεν μίλησε. Έχετε δίκιο. Και εκεί βλέπω, ας πούμε, και να σας πω, είδα, ας πούμε, και τον μπάσκετ. Είχατε και τον μπάσκετ στις ειδήσεις σας. Έπαιζε Εργοτέλης, ο ΑΧ, κέρδισε ο ΑΧ εδώ μέσα στο Ηράκλειο. Ηράκλειο, ΑΧ, όχι Εργοτέλης. Έπαιζε ο Εργοτέλης, παίζουν εδώ οι ομάδες, ο Τηγανίτης, όλες αυτές οι συμπαθητικές και καταπληκτικές ομάδες του μπάσκετ. Αλλά πείτε και κάτι για το βόλεϊ. Αλλά αυτό το ρημάδι το βόλεϊ δεν το είπε άνθρωπος. Λες και δεν υπάρχουμε στον κόσμο, λες και δεν υπάρχει κανείς να πει. Υπάρχει μια άλλη μπάλα εκεί, ξέρετε πώς την παίζουν. Εντάξει, okay, υπάρχουμε παρόλα αυτά. Έχουμε κάνει όλα αυτά που λέτε. Έχουμε καταφέρει να φτάσουμε εκεί που έχουμε φτάσει. Ο Όφη έχει φτάσει πιο ψηλά, δεν γίνεται. Θα μπορούσε να πάει και Ευρώπη, αλλά ναι, υπάρχουν οικονομικά προβλήματα εκεί και θα δουν πώς θα τα λύσουν. Ελπίζω, τους εύχομαι να τα λύσουν. Και εμείς έχουμε οικονομικά προβλήματα. Να σας πω, η Κρήτη έχει προβλήματα. Μα και εσείς έχετε και το, αν δεν υπήρχε και η χορηγία των μετακινήσεων, νομίζω ότι οι ομάδες του βόλεϊ θα είχαν μεγάλο πρόβλημα, όπως και του μπάσκετ βέβαια το ίδιο. Κοιτάξτε, έχετε τη χορηγία από τις μινωικές γραμμές. Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μια τεράστια βοήθεια από τις μινωικές γραμμές. Μας έδωσε τα εισιτήρια όλων των ομάδων βόλεϊ της Κρήτης και το ξαναλέω. Όχι μόνο των ομάδων της εθνικής κατηγορίας και των ομάδων που θα κερδίσουν τα αντίστοιχα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, θα πάνε επάνω μέσω των μινωικών γραμμών. Και τους ευχαριστούμε για αυτό, γιατί μας έχουν απαλλάξει, μας έχουν σηκώσει ένα τεράστιο βάρος από τους ώμους μας. Έτσι, σκεφτείτε ότι... Εσείς τώρα έχετε δύο ομάδες σε εθνικές κατηγορίες. Μόνο τα έξοδα των μετακινήσεων. Ναι, σκεφτείτε ότι ταξιδεύουν 36 άτομα, 32 άτομα, ας πούμε, κάθε δεύτερη εβδομάδα. Και πάνε Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα, Σάμο. Πώς θα πάμε. Το ίδιο και για τις άλλες ομάδες, βέβαια. Ο Όφη που πάει στην Αθήνα πηγαίνει με τις μινωικές. Ένα σύντομο σχόλιο θέλω ακόμη για τα υπόλοιπα τμήματα στη Βοξηφασκία. Είστε ευχαριστημένος, υπάρχουν επιτυχίες. Γιατί γέει. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα διαφημιστικό. Να το πάρω από την Ξηφασκία. Η Ξηφασκία υπάρχει πολλά χρόνια, δεν είναι τωρινό. Είναι ένα τμήμα που έχει κρατηθεί και αυτή 30 χρόνια τουλάχιστον.
Υπήρχαν πάρα πολλές επιτυχίες στη ΓΕΗ, υπήρχαν αθλητές σε εθνικές ομάδες, υπήρχαν. Είχε πέσει λίγο το τμήμα και σιγά σιγά το ξαναστήνουμε τώρα, δηλαδή ξανά έχουμε αρχίσει από την αρχή, πάλι με τη γνωστή συνταγή, φύγανε πολύ μεγάλης ηλικίας αθλητές. Ναι. Καλά κάνανε, πήγαν στην Αθήνα, σε άλλα σωματεία αλλού. Και αρχίζουμε πάλι από την αρχή και ξαναστήνουμε πετραδάκι-πετραδάκι, μικρά παιδιά, σιγά-σιγά να ξαναβγάλουμε αθλητές καινούριους και αθλήτριες σε ψηλότερο επίπεδο με τη βοήθεια των προπονητών μας που το έχουν στο αίμα τους το άθλημα. Ο Μίος και ο Στίβος, πάλι παλιές φουρνιές αθλητών-αθλητριών, τελευταίες αδελφές Βασιλείου, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Φύγανε και αυτές. Έχετε βγάλει σημαντικούς αθλητές στο Στίβο. Εντάξει, παντού έχουν βγει, ναι, ναι. Έχουν βγει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη προσφορά. Αν αρχίσω να απαριθμώ ονόματα, φοβάμαι ότι θα ξεχάσω κάποιους. Άρα καλύτερα να μην το κάνω, γιατί θα κινδυνεύω να παρεξηγηθούμε. Κρατάμε την ικανοποίησή σας για τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει το σωματείο σας. Θέλει δουλειά. Ξαναλέω, είναι πολλή δουλειά αυτό. Δεν είναι η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση είναι φέρνω 10 αθλητές και έχω μια ωραία βιτρίνα. Και σωστά. Από πίσω δεν υπάρχει τίποτα. Η βάση είναι το παν, η παραγωγή. Γιατρέ, ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ και ανταλλάξαμε απόψεις για την ομάδα της ΓΕΗ. Είμαστε εδώ, να ξέρετε, για ότι οποιαδήποτε επιτυχία του σωματείου σας, για να μην βλέπετε ειδήσεις και δεν βλέπετε τη ΓΕΗ, είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε αυτές τις προσπάθειες που κάνετε και τις επιτυχίες που σημειώνετε. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ μαζί μας.